Θεσσαλονίκη γίνεται το αδιαφόρητο εδώ στην πλατεία της Καμάρας, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Πάρα πολύ κόσμος έχει συγκεντρωθεί παρά τη βροχή που πέφτει από το πρωί. Παιδιά. Πάρα πολύ κόσμος, άνθρωποι όλων των ηλικιών από με τις ομπρέλες τους στριμώχνονται προκειμένου να πάρουν μια σακούλα από τα προϊόντα που δίνουν εδώ οι παραγωγοί. Είναι προϊόντα, έχουν φέρει φρούτα, λαχανικά, ψάρια, γαλακτοκομικά, ό,τι βρίσκει κανείς σε μια λαϊκή. Αλλά μπορείτε να δείτε και εσείς τον κόσμο που προσπαθεί να μπει στην ουρά που έχει σχηματιστεί από το πρωί, προκειμένου να πάρει μια σακούλα. Έχουμε εντάσεις συνέχεια. Βλέπετε και εσείς. Εντάσεις όπως ακούσαμε μάλιστα νωρίτερα, Σταύρο, λένε σιγά σιγά, παιδιά, να φτάσει για όλους. Έτσι, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Έχει έρθει πάρα πολύ κόσμος, Άννα, και να σας πω πως εδώ η παραγωγή λένε πως φτάνει για όλους. Έχουν φέρει πολύ μεγάλο όγκο προϊόντων. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι και λόγω της βροχής ο κόσμος προσπαθεί να εξυπηρετηθεί. Διαρκώς υπάρχουν τσακωμοί και μεταξύ των πολιτών που έχουν έρθει εδώ και με τους παραγωγούς που προσπαθούν να βάλουν τα πράγματα σε μία σειρά. Καθώς είναι πολύ μικρός ο χώρος εδώ στην Καμάρα. Και βρέχει κιόλας, είναι δύσκολες οι συνθήκες. Πριν πάμε στο Δημήτρη Στεφόπουλο, Σταύρο, υπάρχει εικόνα τι θα κάνουν οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών της Βορείου Ελλάδος ή περιμένουν και εκείνοι να συντονιστούν πλέον όλοι πανελλαδικά? Άννα, θα συνεχίσουν την απεργία όπως λένε. Υπάρχει συντονισμός με την πανελλαδική κίνηση. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν βρει κανένα σημείο σύγκλησης με το Υπουργείο, οπότε συνεχίζουν. Αυτό λένε για την ώρα. Θα περιμένουν να δουν, βέβαια, τις επόμενες ημέρες να καθορίσουν μια κοινή στάση με τους συναδέλφους τους στην Αθήνα. Μάλιστα.